Ήπιο και πράγματι τόνο αστικής ευγένειας καλές διακοπές, δεν θα τον κακοκαρδίσω. Άλλωστε φαίνεται ότι χρειάζεται ο ίδιος ιδιαίτερα. Πράγματι η δευτερολογία σας ήταν σε ήπιους τόνους, ακριβώς για να αποφύγετε, να ταυτιστείτε με αυτό το οποίο σας κατηγόρησα για τα πολλά νεύρα. Δύο πράγματα όμως θα πω, κύριε Μητσοτάκη. Κύριε Μητσοτάκη, εμείς δεν διεκδικούμε το προνόμιο της κοινωνικής ευαισθησίας. Αλίμονο. Όμως μην έχετε την εντύπωση ότι ο ελληνικός λαός και ιδίως αυτοί που εμείς θέλουμε να εκπροσωπούμε και γι' αυτό πολλές φορές μας κατηγορείται για ταξική μεροληψία και κοινωνική μεροληψία και σήμερα το είπατε ότι θέλουμε να τους εξισώσουμε τάχα μόλις προς τα κάτω και δεν αφήνουμε κάποιους να σκαρφαλώσουν. Αυτές λοιπόν οι κοινωνικές κατηγορίες έχουν μνήμη και ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι διαχειριστήκανε τις προσδοκίες τους, τις ελπίδες τους σε ένα πελατειακό κράτος το οποίο εσείς οικοδομήσατε όλα αυτά τα χρόνια. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι λαιλάτισαν τις δυνατότητες αυτού του τόπου χωρίς να φτιάξουν καμία υποδομή για αυτούς τα χρόνια της ανάπτυξης και ποιοι είναι αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα και τα χρόνια των μνημονίων, την πρώτη καταστροφική πενταετία, διότι δεν πέσατε με αλεξίπτωτο στη χώρα, κύριε Μητσοτάκη. Υπουργός των κυβερνήσεων Σαμαρά Βενιζέλου είσαστε. Την πρώτη καταστροφική πενταετία αυτούς τους ανθρώπους τους αντιμετωπίσατε σχεδόν σαν ανθρώπους ενός κατώτερου θεού. Όχι μόνο οι περικοπές που κάνατε. Η επιλογή σας να αντιμετωπίσετε με εχθρότητα, με μίσος ανθρώπους οι οποίοι ως επιτοπλίστων προέρχονται από αυτά τα κοινωνικά στρώματα. Όπως για παράδειγμα τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών που δικαιώθηκαν τώρα χάρη στις δικές μας προσπάθειες. Εμείς, κύριε Μητσοτάκη, πράγματι παραλάβαμε τη χώρα σε μια κατάσταση πρωτοφανούς λαιλασίας, ασφυξίας, χρεοκοπίας. Εσείς την αφήσατε εκεί. Είχατε φτιάξει και το σχέδιο της παρένθεσης. Όμως, βήμα το βήμα, με σκληρή δουλειά, καταφέρνουμε και ανοίγουμε δρόμους προοπτικής. Μέσα σε αυτό το πολύ δύσκολη προσπάθεια έχουμε πάντοτε την έγνοια μας για αυτές εκείνες κοινωνικές κατηγορίες, τις οποίες εσείς αξιοποιήσατε ως πελατειακό προσωπικό και την πρώτη καταστροφική πενταετία εξωθήσατε στον ΚΙΑΔ. Θέλω λοιπόν η αντιπαράθεση πολιτική να το πιστέψετε αυτό, γιατί δεν σας κάνει καλό, επαναλαμβάνω, ούτε τα νεύρα ούτε διαρκής επιστροφή στο παρελθόν. Η αντιπαράθεση πολιτική να γίνει πάνω στα προγράμματα και στις θέσεις για το μέλλον. Για το μέλλον, για την επόμενη μέρα. Τι έχετε να αντιπαραβάλλετε εσείς πέρα από την μεψημυρία, τη διαρκή σας καρτερία, μπας και σκοντάψουμε, και στην πρώτη αξιολόγηση και στη δεύτερη αξιολόγηση, την μιζέρια με την οποία αντιμετωπίσατε την επιτυχή έξοδο της χώρας στις αγορές, την διαρκή σας προσπάθεια να υπονομεύετε ό,τι θετικό μπορεί να δημιουργηθεί σε αυτόν τον τόπο που έχει πράγματι δεινοπαθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Ελάτε λοιπόν να μιλήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους σήμερα και αύριο. Γιατί η πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία που εμείς φέραμε στο Κοινοβούλιο ήταν για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης. Που εσείς δεν πιστεύατε, δεν θέλατε να αποδεχθείτε ότι υπάρχει ο όρος ανθρωπιστική κρίση στον τόπο. Και σήμερα έχουμε 1,57 δισεκατομμύρια ευρώ από περίπου 650 εκατομμύρια για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης για αυτούς τους ανθρώπους. Και το 2019 θα έχουμε 2,57 δισεκατομμύρια ευρώ για αυτούς τους ανθρώπους, τα οποία εσείς τα ονομάζετε φιλανθρωπία, ψίχουλα, μας λέτε ότι τα σχολικά γεύματα είναι φιλανθρωπία, ενώ πράγματι εμείς θέλουμε σε συνθήκες κρίσης, διάλυσης, λαιλασίας που εσείς φέρατε, να οικοδομήσουμε ξανά ένα κοινωνικό κράτος το οποίο δεν οικοδομήσατε εσείς τα χρόνια της Μεγάλης Ευμάρειας. Και κύριε Μητσοτάκη, θέλω να κλείσω λέγοντάς σας. Οι μεγάλες μας διαφορές στον χώρο της εκπαίδευσης είναι δεδομένες. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Και μην προσπαθείτε τώρα να παριστάνετε εσείς ότι έρχεστε για να διαφερθείτε με την κοινωνική πλειοψηφία. Όπως και εμείς στην πολιτική μας υπάρχει, και το παραδέχομαι, κοινωνική μεροληψία και ταξική μεροληψία πολλές φορές, έτσι και από τη δική σας πλευρά υπάρχει. Όμως η μεροληψία που εσείς αποπνέετε από τις προθέσεις και τις προτάσεις σας είναι η μεροληψία για τους λίγους. Η μεροληψία για αυτούς
οι οποίοι τα κατάφεραν και στα χρόνια της ανάπτυξης και δεν τραβήξανε κουπί στα χρόνια της κρίσης. Κλείνω λοιπόν λέγοντάς σας ότι πράγματι ελπίζω αυτές οι διακοπές τουλάχιστον να σας απαλείψουν λίγο τα νεύρα, διότι η πολιτική ζωή του τόπου χρειάζεται συγκρούσεις πάνω στα πραγματικά επίδικα. Ελάτε, κυρία Βούλτεψη. Κυρία Βούλτεψη. Κυρία Βούλτεψη, κλείνω, τι λέτε τώρα. Κλείνω λέγοντάς σας το εξής. Μη λέτε. Εγώ αυτό που είπα, σας παρακαλώ. Και είναι και λεπτό το ζήτημα των ψυχιατρίων. Κάθε 15 μέρες πρόταση για εξεταστική επιτροπή, ασχοληθείτε με τα προβλήματα τα πραγματικά και με τις προτάσεις σας για το πώς η χώρα θα βγει από την κρίση και θα ανοίξει ένας διάδρομος εξόδου. Είτε το θέλετε είτε όχι, εμείς ανοίγουμε διάδρομο εξόδου. Και στον χώρο της παιδείας κάνουμε μεγάλες θεσμικές μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και στη δημόσια διοίκηση και στο κοινωνικό κράτος. Και ταυτόχρονα όμως ανοίγουμε την προοπτική της εξόδου από το τέλμα της χρεοκοπίας, το οποίο εσείς βυθίσατε το ελληνικό λαό και τη χώρα. Όσους Μαδούρο και να ανακαλύψετε, όσο και αν κάνετε τον κύριο Βαρουφάκη βασικό σας σύμμαχο στην πολιτική σας, δεν θα καταφέρετε να πείσετε τον ελληνικό λαό, γιατί σας έχει κρίνει στο παρελθόν και γιατί κυρίως δεν έχετε άποψη για την επόμενη μέρα. Κάντε λοιπόν εξεταστικές επιτροπές για να ανακαλύψετε τις αιτίες των προβλημάτων σας. Και η αιτία των προβλημάτων σας είναι ότι χρεοκοπήσατε τη χώρα, είναι ότι έχετε μια ταξική μεροληψία απέναντι στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και δεν έχετε πρόταση θετική για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Γι' αυτό και το 19, όταν ο ελληνικός λαός θα συγκρίνει το πού ήμασταν όταν παραλάβαμε και πού θα είμαστε όταν θα ξαναπάμε στην κάλπη, δεν θα επιλέξει εσάς, όσο και αν στείνετε ευχάριστες επικοινωνιακές παραστάσεις πάνω σε σανό από άκη. Ευχαριστούμε.